στις ερωτήσεις σας αν θα ζητηθούν χρήματα, βεβαίως εφόσον υπάρξουν συνθήκες και φαίνεται να διαμορφώνονται κάποιες συνθήκες, θα πρέπει να στηριχθούμε και οικονομικά. Την επόμενη σύνοδο βέτο ίσως, εάν δεν υπάρξουν. Αυτό θα το δούμε αναλόγως, είναι λίγες ημέρες, αλλά είναι κρίσιμες μέρες και μέσα σε αυτές θα δούμε πώς θα το διαχειριστούμε το θέμα αυτό. Σε κάθε περίπτωση δεν θα μείνουμε πίσω από κάθε δικαίωμά μας απέναντι σε αυτό το ζήτημα. Το ίδιο θέμα, κύριε εκπρόσωπε. Άκουσα τον κύριο Μουζάλα σε δηλώσεις του προ μιας ώρας περίπου να προεξοφλεί ουσιαστικά ότι η χώρα μας θα σκληρύνει τη στάση της απέναντι σε χώρες που δεν υλοποιούν το δικό τους σκέλος των υποχρεώσεων. Και διερωτώ με αν αυτό αφορά μόνο σε διπλωματικά μέσα, δηλαδή αν αυτή η σκλήρυνση της στάσης εξαντλείται στο διάβημα που έγινε στην Βιέννη ή θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα. Και αν ναι, ποια είναι αυτά. Ευχαριστώ. Εκτός από το διπλωματικά, προφανώς και πολιτικά, χωρίς να είμαι σε θέση να σας πω συγκεκριμένα βήματα, διότι όπως ξέρετε είναι κάτι το οποίο σε πολύ σύντομους χρόνους διαμορφώνεται. Ωστόσο, όπως σας είπα και πριν, είμαστε διατηθειμένοι και πολιτικά και διπλωματικά μέσα να εξαντλήσουμε, προκειμένου να υπερασπιστούμε το ότι η χώρα μας δεν μπορεί να σηκώσει μόνη της το βάρος ενός τεράστιου θέματος, το οποίο δεν έχει προκληθεί με ευθύνη μας. Έχει προκληθεί κυρίως και με ευθύνη άλλων που σήμερα κάνουν ότι δεν βλέπουν το πρόβλημα. Δύο πράγματα θέλω να ρωτήσω. Είπατε ότι για τις επιλογές σε σχέση με τη λίστα Μπόριανς η κυβέρνηση δεν θα αφήσει τίποτε χωρίς εξέταση και πολύ σύντομα θα έχουμε εξελίξεις. Αν μπορείτε να μας εξηγήσετε τι εννοείτε. Και το δεύτερο, σε σχέση με την απόφαση την οποία επικαλείται η κυβέρνηση και την οποία φαίνεται να παραβιάζουν ή να αποστασιοποιούνται κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπενθυμίζω ότι η απόφαση αυτή είχε ληφθεί με δεδομένο ότι το ΝΑΤΟ θα εμπλακεί και στο διάστημα που θα μεσολαβήσει ως την επόμενη σύνοδο κορυφής θα έχουμε ή όχι αυτά παραδείγματα μείωση των ορών από την Τουρκία με την εμπλοκή του ΝΑΤΟ. Εδώ όμως, ακόμα και αν οι χώρες αυτές δεν έκλειναν τα σύνορα, η εμπλοκή της Τουρκίας εκ των πραγμάτων δεν ευνοεί αυτό το σχεδιασμό. Συνεπώς, τι βλέπετε ότι μπορεί να γίνει στο πεδίο, στο μόνο πεδίο όπου πλέον φαίνεται να έχουν αποτεθεί οι ελπίδες Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι το ΝΑΤΟ για τον περιορισμό των ροών? Ποιες ενέργειες θα κάνετε ως προς αυτή την κατεύθυνση? Έχουμε πει και επιμένουμε ότι το κλειδί της διαχείρισης του προσφυγικού ζητήματος βρίσκεται στην Τουρκία και στον τρόπο που αυτή θα εναρμονιστεί με τις αποφάσεις και θα υλοποιήσει αποφάσεις τις οποίες και η ίδια έχει συμφωνήσει προηγούμενες μέρες. Επομένως, θα κάνουμε με κάθε δυνατό τρόπο, θα επιμείνουμε σε αυτή την προσπάθεια, ώστε η Τουρκία να υλοποιήσει αυτά για τα οποία έχουμε συζητήσει και έχει αποδειχθεί. Βεβαίως, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι όλος ένα σύνθετο και δύσκολο περιβάλλον, ακόμα και για την Τουρκία είναι δύσκολο το περιβάλλον. Ωστόσο, δεν φαίνεται ότι υπάρχει άλλος τρόπος διαχείρισης αυτών των προσφυγικών ροών. Αναμένουμε και το επιχειρησιακό πλάνο του ΝΑΤΟ, το οποίο ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί εξαιτίας όλων αυτών. Νομίζουμε ότι τις επόμενες μέρες πιστεύουμε ότι θα έχουμε ένα αποτέλεσμα. Όσον αφορά το θέμα της λίστας Μπόριανς, όπως σας είπα, θα πρέπει να διερευνηθεί εις βάθος. Ό,τι χρειαστεί σε κάθε βήμα εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης θα ενισχυθεί προκειμένου να φτάσει αυτό μέχρι τέλους. Δεν μπορώ να σας πω αν θα είναι εξεταστική, διότι δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις. Ωστόσο, μέχρι τέλους ενδέχεται να εμπεριέχει και αυτό. Δώρα Αντωνίου από την Καθημερινή. Κυρία εκπρόσωπε, δηλώσατε προηγουμένως ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κατάσταση προκύψει σε σχέση με τους πρόσφυγες. Ήθελα να ρωτήσω, με δεδομένο ότι οι χώρες στα βόρεια σύνορά μας είχαν εφαρμόσει ένα σχέδιο μερικού αποκλεισμού ήδη από τον προηγούμενο μήνα, αν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα συγκεκριμένος αριθμός, πόσοι πρόσφυγες και μετανάστες έχουν εγκλωβιστεί στην Ελλάδα, αν υπάρχει μια εκτίμηση για το ποια είναι η οροφή, δηλαδή πόσους πραγματικά μπορούμε να υποδεχθούμε και να φιλοξενήσουμε σαν χώρα και τι μπορεί να γίνει μετά από αυτό. Και θα ήθελα και ένα σχόλιο σε σχέση με την πρόταση της κυρίας Γεννηματά για σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, αν η κυβέρνηση είναι σύμφωνη και θα ανταποκριθεί σε ένα τέτοιο σχεδιασμό. Για το τελευταίο δεν μπορώ να σας απαντήσω, γιατί δεν έχει εξεταστεί ακόμη η πρόταση αυτή.
Θα το εξετάσει ο Πρωθυπουργός και νομίζω ότι θα απαντήσουμε σε επόμενη στιγμή. Τώρα, όσον αφορά για τον αριθμό των προσφύγων που είναι σήμερα στην Ελλάδα, δεν είμαι σε θέση να σας πω τον ακριβή αριθμό. Ξέρω μόνο ότι εξαιτίας της αυστηροποίησης των ελέγχου ροών στη γειτονική μας χώρα, αυτή τη στιγμή περίπου 450 Αφγανοί, διότι αυτοί είναι κατά κύριο λόγο που δεν μπορούν και δεν θα περάσουν τα σύνορα με τα Σκόπια, είναι σε λεωφορεία και έρχονται προς την Αθήνα προκειμένου να φιλοξενηθούν. Αυτό είναι το νούμερο αυτής της στιγμής και κάποιοι βεβαίως πρόσφυγες βρίσκονται εκεί. Υπάρχει μια ροή πολύ αργή και πολύ μικρότερη από ό,τι απαιτείται και έτσι παραμένουν αρκετοί πρόσφυγες στα σύνορα, τα βόρεια. Αλλά αυτό δεν μπορώ να σας δώσω τον συνολικό αριθμό στην Ελλάδα. Τώρα, το πώς θα το διαχειριστούμε αυτό, η κυβέρνηση είχε μέχρι σήμερα σχεδιάσει, όπως ξέρετε, με βάση τους συμφωνηθέντες αριθμούς ή και τον αναμενόμενο αριθμό με βάση τις ροές που είχαμε μέχρι σήμερα. Βλέπουμε όμως ότι το παρατηρήσαμε αυτό και τις τελευταίες μέρες, ότι λίγο πριν τη Σύνοδο Κορυφής είχαμε πάρα πολύ μικρές ροές. Τελείωσε η Σύνοδος Κορυφής, αυξήθηκαν οι ροές. Δηλαδή γίνεται και ένα τέτοιο παιχνίδι σε εισαγωγικά. Όμως πιστεύουμε ότι εάν υποθέσουμε ότι όλο αυτό δεν αλλάξει, θα είναι κάποιες δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες για τους οποίους ετοιμάζεται η κυβέρνηση και κάνει ένα σχέδιο προκειμένου να φιλοξενηθούν με τους όρους που αρμόζει. Στραντάκης από αυτό το διαχειριζόμενο flash96.gr. Είπατε νωρίτερα, θα αλλάξω θέμα, θα σας πάω στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ότι υπάρχει μια σύγκληση σημαντική με τους Ευρωπαίους εταίρους, ωστόσο υπάρχει μια απαιτούνται κάποιες διευκρινήσεις για τη στάση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Βλέπω όμως σήμερα δημοσιεύματα ότι ουσιαστικά, και μας είχατε πει και εσείς την ενημέρωση που μας είχατε κάνει την προηγούμενη εβδομάδα, ότι το πρόγραμμα του ΝΑΤΟ, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ισχύει μέχρι και τον Μάρτιο. Και οπότε θα καθορίσει η κυβέρνηση τη στάση της. Διαβάζουμε όμως σήμερα ότι από τον Ιανουάριο πήρατε ένα διαζύγιο κοινή συνενέση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, γιατί ακυρώθηκε το πρόγραμμα, το συνυπογράψατε, έτσι λένε τα δημοσιεύματα σήμερα. Άρα δεν υφίσταται πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αυτή την ώρα. Άρα δεν υπάρχει και ημερομηνία για το Μάρτιο. Άρα με ποιο καθεστώς βρίσκεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και διαπραγματευόμαστε μαζί του. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, εξήτασε ο Πρωθυπουργός το ζήτημα με τον κύριο Σγουρίδη. Με τον κύριο Σγουρίδη δεν έχω να σας δώσω μια απάντηση ακόμη. Νομίζω ότι θα εξεταστεί άμεσα και θα απαντηθεί. Όσον αφορά το θέμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, όπως είπαμε πραγματικά και στις προηγούμενες ενημερώσεις, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο παρέμεινε στο πρόγραμμα αυτό το οποίο έγινε με τη Συμφωνία του Καλοκαιριού ως τεχνικός σύμβουλος. Και ο λόγος ήταν ότι δεν είχαμε κάτι άλλο να πάρουμε οικονομικά από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Γι' αυτό και σταμάτησε η σχέση, δηλαδή το να συμμετέχει ενεργά ο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο παρόν πρόγραμμα. Αυτό το οποίο αναφέρεται και σήμερα στο δημοσίευμα είναι τεχνικό θέμα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εξακολουθούμε και είμαστε όπως το συζητήσαμε και την άλλη φορά, ότι μέχρι το Μάρτιο, δηλαδή στα αλήθεια στην διαδικασία της αξιολόγησης, θα αποφασίσει την παραμονή του ή όχι και με ποιους όρους. Σήμερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα. Και γι' αυτό υπάρχουν και αυτές οι επιστολές τις οποίες αναφέρετε. Ως τεχνική διαδικασία δηλαδή και όχι ως... Κύριε Γεωργοβασίλη, μέχρι και πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση, ακούστηκε, γράφτηκε ότι ο κύριος Μουζάλας έχει υποβάλει την παραίτησή του στον Πρωθυπουργό και δεν έχει γίνει αποδεκτή. Ήθελα να ξέρω αν ισχύει κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, όχι μόνο δεν υπήρξε τέτοιο θέμα, αλλά υπάρχει και εκφρασμένη δυσαρέσκεια εκ μέρους του Υπουργού. Με την έννοια ότι ο κύριος Μουζάλας, ξέρετε, ότι σηκώνει ένα πολύ μεγάλο βάρος και κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες διαχείρισης του προσφυγικού ζητήματος και ομολογουμένως από όλους με αρκετή επιτυχία.
με μεγάλη επιτυχία θα έλεγα, και υπάρχει και ενόχληση από τον ίδιο την ώρα που αυτός είναι στην Λέσβο σήμερα, ταξιδεύει διαρκώς. Κάποιοι σχεδιάζουν ή κάποιοι θα ήθελαν ή κάποιοι δημιουργούν τέτοιο θέμα. Ουδέποτε συνέβη αυτό. Ήθελα να σας ρωτήσω σχέση με τη διαπραγμάτευση. Επειδή βλέπουμε συνεχώς το χρονοδιάγραμμα πηγαίνει προς τα πίσω, έχετε εικόνα για το πότε θα επιστρέψουν οι θεσμοί στην Αθήνα? Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί είναι έτοιμοι να επιστρέψουν στην Αθήνα. Ακόμη δεν έχουμε φύγει από τα χρονικά περιθώρια τα οποία είχαν τεθεί. Δηλαδή, αναμέναμε τους θεσμούς σε αυτή τη βδομάδα, χωρίς να προσδιορίζεται ακριβώς ποια μέρα. Δεν έχουμε εικόνα πότε. Και όπως σας είπα και πριν, το θέμα είναι ότι δεν έχει απαντήσει, ενώ οι Ευρωπαίοι είναι έτοιμοι να έρθουν, δεν έχει απαντήσει ακόμα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και γίνονται η προσπάθεια και εκ μέρους των Ευρωπαίων και από εμάς, προκειμένου το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να δώσει εξηγήσεις ή να δώσει ένα πλάνο στο οποίο χρειάζεται να το δούμε. Κύριε εκπρόσωπε, σε χθεσινές του δηλώσεις ο Ματέο Ρέντσι, πέρα από τη στήριξη που πρόσφερε στον Αλέξη Τσίπρα, του έκανε και μια πρόσκληση για να μετακομίσει στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Υπάρχουν σκέψεις στην κυβέρνηση για αυτή τη μετακόμιση, καθώς όπως φαίνεται η Άγγελα Μέρκελ χάνει το παιχνίδι στις 13 Μαρτίου στην Γερμανία, οπότε ένα σύμμαχος από το Λαϊκό Ευρωπαϊκό Κόμμα θα χαθεί για την ελληνική κυβέρνηση. Ευχαριστώ. Σκέψη μετακόμισης από αυτή την κυβέρνηση δεν υπάρχει. Υπάρχει ανοιχτό το θέμα. Αν κάποια στιγμή κληθεί ως παρατηρητής ο Πρωθυπουργός, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μένει να το δούμε στην πορεία. Αλλά σκέψη μετακόμισης από άλλη ομάδα σε άλλη ομάδα πολιτική της Ευρώπης δεν υπάρχει στην ατζέντα. Θα ήθελα δύο ερωτήσεις σχετικά. Πρώτα με το περίφημο βέτο. Υπάρχει περίπτωση βέτου στα θεσμικά όργανα της Ευρώπης, γνωρίζετε? Και δεύτερο, είπατε ότι κατηγορήσατε κάποιες χώρες ότι κλείνουν τα σύνορα. Η απόφαση λέει θα πρέπει να επανέλθουμε σε μια κατάσταση όπου όλα τα μέλη του χώρου Σέγγεν εφαρμόζουν πλήρως τον κώδικα των συνόρων Σέγγεν και αρνούνται στα εξωτερικά σύνορα την είσοδο σε υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου ή δεν έχουν υποβάλει αίτηση ασύλου μολονότι είχαν τη δυνατότητα να το πράξουν. Τι διαφορετικό έκαναν οι χώρες που κλείσαν τα σύνορα από αυτό που λέει η απόφαση? Γιατί κατηγορείται ότι δεν ακολουθούν την απόφαση, ενώ με βάση αυτή την απόφαση αυτό κάνουν? Κοιτάξτε, πρώτα για τη διπλανή μας χώρα στα βόρεια σύνορα, για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, δεν είναι στο χώρο Σέγγεν. Δεν είναι στη Σέγγεν. Δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια άλλη κατηγορία. Όσον αφορά τα υπόλοιπα κράτη τα οποία αναφέρετε, κοιτάξτε. Αυτά τα μέλη, τα οποία και βεβαίως με την συμφωνία της Ελλάδος έγιναν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι από τα τελευταία κράτη που μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν επιτρέπεται να αμφισβητούν αρχές με βάση τις οποίες και οι ίδιοι ήθελαν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι οι αρχές της ήταν διακηρυγμένες. Και σήμερα που οι πλειοψηφικές φωνές και οι πιο θεσμικοί παράγοντες της Ευρώπης διατυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε το προσφυγικό χωρίς κλειστά σύνορα, αλλά με διαχείριση, με συμφωνίες και ότι πρέπει από κοινού να το αντιμετωπίσουμε, δεν είναι θέμα που αφορά μια χώρα, δεν μπορεί κάποια μέλη, δεν είναι επιτρεπτό και δεν θα πρέπει να γίνει ανεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποια μέλη να κάνουν το δικό τους. Ανεξάρτητα από το τι συμφωνούν όλοι οι άλλοι και αμέσως μετά από μια σύνοδο κορυφής να εμφανίζονται με άλλες θέσεις. Τι άλλο με ρωτήσετε, κύριε Σιδέρη? Αντίθεται θέμα βέτο στα όργανα της Ευρώπης. Κοιτάξτε, τα όργανα απαιτούν ομοφωνίες σε διάφορες αποφάσεις. Εκεί λοιπόν μπορεί να μπλοκάρουν αποφάσεις εξαιτίας της μη συμφωνίας ενός κράτους μέλους. Αυτό δεν είναι ένα όπλο που το χρησιμοποιεί κανείς κάθε μέρα. Ωστόσο, η σκέψη να το κάνουμε σε κάποια θεσμικά όργανα όταν χρειαστεί και εφόσον αυτό θα υποστηρίζει τα συμφέροντα της χώρας όταν κάποιοι άλλοι δρούν ενάντια στη χώρα μας, τότε νομίζω ότι
το μπλοκάρισμα, γι' αυτό και ήταν η σκέψη από την προηγούμενη, από τη Σύνοδο Κορυφής, μπορεί και να γίνει. Ήμουνα συνέχεια από εκεί, τώρα είμαι λίγο συνέχεια από εδώ, θα ξανάρθω, δεν το ξανακάνω. Καλησπέρα, κυρία εκπρόσωπε, επανέρχομαι λίγο στο προσφυγικό. Μη μαλώνετε. Δεν υπάρχει λόγος. Επιστρέφω λίγο στο προσφυγικό, γιατί είπατε πριν ότι η κυβέρνηση και ο Τσανίγκυλο και ο κ. Μουζάλας θα κλιμακώσει τις πιέσεις της και σε διπλωματικό επίπεδο και σε πολιτικό. Αναρωτιέμαι αν αυτό θα πει ανάληψη πρωτοβουλειών ενδεχομένως για κάποιες συναντήσεις πριν από την επόμενη έκτακτη Σύνοδο Κορυφής, γιατί όπως βλέπουμε οι εξελίξεις είναι πολύ πυκνές και ο χρόνος πολύ μακρύς μέχρι τις 6 Μαρτίου. Και αυτό θα μπορούσε να συμβεί. Και αυτό μπορεί να συμβεί και τηλεφωνικές επαφές και ενδεχομένως συναντήσεις. Μόνο που δεν έχει μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε αποφασιστεί κάτι που μπορώ να σας το ανακοινώσω. Η χώρα εκπλήρωσε την υποχρέωσή της σε σχέση με τα hot spot και αμέσως η Τουρκία συμπτωματικά, συσταγωγικά, βρήκε άλλες διόδους εισόδου των προσφύγων στη χώρα. Οι Τουρκοί διακινητές βρήκαν τις άλλες διόδους από Καστελόριζο, Αλεξανδρόπολη μέχρι στιγμής. Δικαιώθηκε η ελληνική θέση ότι το πρόβλημα βρίσκεται στα τουρκικά παράλια και όχι στα νησιά. Εάν επιμείνει η Τουρκία αύριο και δεν προχωρήσει η πολιτική απόφαση για ανάμειξη του ΝΑΤΟ, η κυβέρνηση έχει επεξεργαστεί μία πρόταση προς τους εταίρους, προς την Ευρώπη που να αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, ή θα ζητάμε hot spot σε κάθε σημείο της χώρας. Και το σχέδιο εσωτερικής διαχείρισης, για το οποίο μιλήσατε και εσείς πριν από λίγο, τι περιλαμβάνει, δηλαδή, να το πω απλά, πόσες χιλιάδες πρόσφυγες μπορεί να αντέξει η ελληνική επικράτεια, δηλαδή κάθε δήμος και 5.000 πρόσφυγες, όπως διάβασα το πρωί σε ένα δημοσίευμα. Προφανώς δεν είναι τεράστιο το νούμερο το οποίο μπορεί να σηκώσει, το βάρος το οποίο μπορεί να σηκώσει η χώρα, προφανώς. Υπάρχουν όρια. Ωστόσο, θα μου επιτρέψετε το επιχειρησιακό πλάνο των συγκεκριμένων εμπλεκόμενων Υπουργείων με το προσφυγικό. Πριν να το ανακοινώσουν οι ίδιοι, δεν θα μπορούσα να πω κάτι άλλο γύρω από αυτό. Με ρωτήσατε και κάτι άλλο πέραν από αυτό. Ναι, ναι, βεβαίως. Και αυτό είναι συνεχής, ας πούμε, στο ίδιο κλίμα εντάσσεται όλο αυτό. Τώρα, σε αυτή τη φάση, βρισκόμαστε σε φάση που το ΝΑΤΟ προσπαθεί να πιέσει την Τουρκία και που εμείς νομίζουμε ότι αυτός είναι και ο ορθός δρόμος. Αν τυχόν αυτό δεν καταλήξει, που μπορεί και να καταλήξει, θα δούμε τα επόμενα βήματα. Δεν μπορώ να σας προκαταβάλω ποια θα είναι τα βήματα, εάν κάτι δεν συμβεί. Την άρση της επανεισδοχής και βεβαίως τα θέματα, ας πούμε, στα Δωδεκάνησα και τα θέματα, βεβαίως. Στα θέματα τα οποία παγίως έχει σαν αντίληψη η Τουρκία όσον αφορά τη διαχείριση του Αιγαίου Πελάγους. Μητσοπούλου από το Ποντίκι. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εσείς είπατε ότι δεν συμψηφίζετε το προσφυγικό με την αξιολόγηση. Ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα είδαμε τον κύριο Τούσκ βγαίνοντας από μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό κατά βάση για το προσφυγικό να εκφράζει αισιοδοξία και για την αξιολόγηση. Είδαμε τον κύριο Μοσκόβηση να λέει ότι κάποια κονδύλια μπορούν να εξαιρεθούν από τον υπολογισμό του ελλείμματος. Έχετε άλλες τέτοιες ενδείξεις ότι οι εταίροι μπορεί να κάνουν κάποια σύνδεση των δύο όσο το προσφυγικό εντείνεται και ενδεχομένως να παραχωρήσουν κάποια πράγματα στο θέμα της αξιολόγησης? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας απαντήσω για την πρόθεση των εταίρων. Αυτό το οποίο όμως έχουν διατυπώσει και οι θεσμικοί παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι η Ευρώπη δεν μπορεί εύκολα να διαχειριστεί δύο κρίσεις ταυτόχρονα, τουλάχιστον δύο κρίσεις. Γιατί η οικονομική κρίση δεν έφυγε από τον ουρανό της Ευρώπης. Και βεβαίως και η προσφυγική κρίση είναι παρούσα. Άρα προφανώς συναξιολογούνται κάποια πράγματα στο πώς στέκεται η Ευρώπη απέναντι σε αυτά.
Εμείς από την πλευρά μας έχουμε πει και επιμένουμε ότι δεν τα συμψηφίζουμε. Δηλαδή δεν ζητάμε να διαχειριστούμε πρόσφυγες, να πάρουμε βάρος προκειμένου να προχωρήσει αξιολόγηση. Εμείς εκτιμούμε ότι και στα δύο αυτά η χώρα έχει κάνει και ο ελληνικός λαός οι παράνθρωπες προσπάθειες και θα πρέπει αυτά να τα δει, να τα δουν οι εταίροι μας και νομίζω ότι σήμερα και διατυπώνονται από τα πλέον επίσημα χείλη ότι σήμερα η Ελλάδα δεν είναι η εγκαλούμενη χώρα και για τα δύο αυτά ζητήματα. Ωστόσο βλέπουμε μια Ευρώπη να στέκεται σε όλο αυτό το θέμα και με βάση το προσφυγικό που δεν μπορεί, μέχρι σήμερα δεν διαχειρίζεται με έναν ορθολογικό τρόπο να στέκεται κατώτερη των περιστάσεων στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Είναι μια διαρκής μάχη αυτή, θα τη δίνουμε μέχρι τέλους. Τσακίρης από τον Αντένα. Ήθελα να σας ρωτήσω με βάση τη χθεσινή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες. Από ό,τι κατάλαβα από αυτό που είπατε στην εισαγωγική σας παρέμβαση, σκληραίνετε τη στάση σας, λέγοντας ότι η μεταρρύθμιση αυτή θα προχωρήσει σε κάθε περίπτωση. Βλέπουμε ότι σκληρώνουν τη στάση τους και οι αγρότες. Σκέφτεται η κυβέρνηση να κάνει κάποιες νέες προτάσεις, καθώς οι επιπτώσεις στην οικονομία συνεχώς γίνονται και μεγαλύτερες από τις κινητοποίησεις των αγροτών και τα μπλόκα φαίνεται να σκληραίνουν τη στάση τους. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση δεν έχει σκληρύνει τη στάση της. Η κυβέρνηση είπε ότι είναι εδώ για διάλογο, χωρίς όμως να ξεκινάμε ένα διάλογο με δεδομένο ότι θα αμφισβητηθεί το βασικό σχέδιο της μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού ή του φορολογικού. Στη συζήτηση που είχαμε χθες με τους αγρότες, και επειδή ήμουν και παρούσα, η συζήτηση ήταν σε ένα εξαιρετικά καλό κλίμα, ξέρετε. Και μάλιστα την ώρα που αρκετοί από τους συνομιλητές μας αντιλήφθησαν και με πολλά παραδείγματα και με εξαντλητική συζήτηση ότι πραγματικά τα νούμερα, όπως σας ανέφερα και στην μικρή εισήγηση πριν, ευνοούν αυτούς οι οποίοι μέχρι 20.000 ευρώ δηλώνουν εισόδημα φορολογητέο μέχρι 20.000 ευρώ. Και πίστηκαν γι' αυτό. Από εκεί και μετά έγινε μεγάλος διάλογος και για πολλά μικρά ζητήματα, στα οποία η κυβέρνηση κράτησε να τα μελετήσει για να τα κοστολογήσει και ταυτόχρονα, διότι δεν μπορεί να δίνουμε κάποια απαντήσεις και να κάνουμε δεκτά αιτήματα τα οποία για λόγους περιορισμού της συμφωνίας δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Τους εξηγήσαμε ότι μέσα στα πλαίσια της συμφωνίας, την οποία είμαστε υποχρεωμένοι να υλοποιήσουμε, έχουμε υποσχεθεί ότι θα υλοποιήσουμε για όλους τους ευνόητους λόγους. Ένας εξ αυτών που συζητήθηκε σε αυτό το τραπέζι είναι ότι χωρίς Ευρώπη δεν υπάρχουν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, δεν υπάρχει κοινή αγροτική πολιτική, δεν υπάρχουν όλα αυτά βεβαίως. Άρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τη συμφωνία θα πρέπει να προχωρήσουμε όπως έχουμε συμφωνήσει και μέσα σε αυτά ζητάμε και από αυτούς τη συμβολή τους σε αυτό το διάλογο, ούτως ώστε αυτό να γίνει με ένα τέτοιο τρόπο που να μπορέσει να κρατήσει τους μικρούς και μεσαίους όρθιους και να επιβαρύνει λίγο περισσότερο τους πλουσιότερους. Σε αυτή την συζήτηση υπήρχαν άνθρωποι όλων των οικονομικών, ας πούμε, κλάσεων, τάξεων, δηλαδή υπήρχαν και αγρότες που έχουν ένα εισόδημα 5.000 ευρώ και υπήρχαν και αγρότες που έχουν 60.000 ευρώ ή και παραπάνω. Εντάξει, εκεί υπήρχε μια διάσταση απόψεων, την οποία την κρατάμε. Και όταν όμως τους τέθηκε το ερώτημα, παιδιά, θα σώσουμε το 90% ή το 10%, η απάντηση ήταν το 90%. Έτσι μετά θεωρούμε αρκετά αδικαιολόγητο, μετά από όλο αυτό, να σκληραίνει η στάση των αγροτών. Πιστεύουμε ότι μετά τη συζήτηση αυτή και όλα όσα συζητήθηκαν χθες, μόλις φτάσουν και στους περισσότερους αγρότες, εκτιμούμε ότι πιθανόν να έχουμε και μια αντιστροφή στο κλίμα των κινητοποιήσεων, το οποίο σας θυμίζω ότι δεν είναι και το ίδιο σε όλα τα μέρη της Ελλάδος. Δεν είναι το ίδιο στην Πελοπόννησο, στη Θεσσαλονίκη και στα Τέμπη, ας πούμε. Είναι τελείως διαφορετικό το κλίμα. Αλλά νομίζω ότι μέσα στις επόμενες λίγες μέρες θα αποτυπωθεί ποιο είναι το πραγματικό κλίμα. Και πιστεύουμε ότι και σε κάποιους αγρότες που οφείλουμε από το χθεσινό διάλογο να δώσουμε κάποιες απαντήσεις για αυτά που κρατήσαμε να επεξεργαστούμε, νομίζω ότι θα ξαναβρεθούμε κάποια στιγμή στο τραπέζι του διαλόγου. Ήρθα και από εδώ τώρα. Αυτό ήθελα να...
Μακρυγιάννης από πρώτο θέμα, κύριε εκπρόσωπε. Ήθελα αυτό να μου διευκρινίσετε, εάν δηλαδή εξετάζετε κάποιες συγκεκριμένες νέες διορθωτικές κινήσεις απέναντι στους αγρότες και πώς μπορεί να συνεχιστεί αυτός ο διάλογος και πώς εξηγείτε το γεγονός ότι ορισμένα μπλόκα επιμένουν σε αυτή την σκληρή του στάση, αν βλέπετε κάτι πίσω από αυτό. Και μια διευκρίνηση για το προσφυγικό. Θα ήθελα να μου πείτε αν θεωρείτε πως καθυστερήσατε, κύριε εκπρόσωπε, διότι η ιστορία με την Αυστρία είναι από την περασμένη εβδομάδα. Αν καθυστερήσατε να κάνετε το διάβημα και σας πρόλαβε η αξιωματική αντιπολίτευση και αν κακώς εναποθέσατε τις ελπίδες σας στις διαβεβαιώσεις Μέρκελ και Ολάν την περασμένη Παρασκευή ότι δεν θα αλλάξει το status quo αυτές τις μέρες μέχρι τις 6 Μαρτίου. Προφανώς μετά πριν τη Σύνοδο Κορυφής δεν θα μπορούσαν να συμβούν αυτά τα οποία περιγράφεται. Αμέσως μετά τη Σύνοδο Κορυφής πέρασαν και 2-3 μέρες μέχρι η Αυστρία να προβεί σε αυτές τις πρωτοβουλίες μαζί με τις χώρες Visegrad. Και αμέσως η κυβέρνηση αντέδρασε και έκανε διάβημα και εδώ και στην Αυστρία. Δεν νομίζω ότι καθυστερήσαμε σε τίποτα από όλα αυτά. Όσον αφορά το ζήτημα των αγροτών που με ρωτήσατε, μένει να εξεταστούν κάποια θέματα που είπαν οι συναρμόδιοι υπουργοί ότι θα τα εξετάσουν, προκειμένου να δουν κατά πόσον είναι εφικτά. Πολλά εξ αυτών είναι εξαιρετικά δίκαια αιτήματα. Και θα τα δει η κυβέρνηση, θα τα δουν οι αρμόδιοι υπουργοί με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και ο διάλογος αυτός θα συνεχιστεί. Η πρόταση άλλωστε που έγινε χθες στη συζήτηση αυτή εκ μέρους του Πρωθυπουργού ήταν να συσταθεί και ένα μόνιμο όργανο, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να είναι μόνιμες συνομιλητές της κυβέρνησης και συνδιαμορφωτές του σχεδίου της παραγωγικής ανασυγκρότησης, διότι η εμπειρία τους, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τα οποία πολύ συχνά είναι μικρά αλλά καθοριστικά και μπορούν εύκολα να επιλύονται μετά από ένα διάλογο. Επομένως θα συνεχιστεί και εφόσον οι ίδιοι επιθυμούν να πάρουν τις απαντήσεις σε κάποια από αυτά, αλλά ζητήσαμε εκ μέρους τους να είναι και μόνιμοι συνομιλητές. Μία είδηση, κυρία εκπρόσωπε, τώρα πριν από κάνα μισάωρο προέκυψε, καθώς ασκήθηκε ποινική δίωξη για επεξαίρεση με βάση τις επιβαρυντικές διατάξεις του Δημοσίου από την εισαγγελία κατά της διαφθοράς σε βάρος των μελών του πρώην Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με την εκαθάριση του τιμήματος από την πώληση του ΟΠΑΠ. Έχετε κάποιο σχόλιο από αυτό? Ευχαριστώ. Δεν έχω προλάβει να δω την είδηση της μισής ώρας. Λυπάμαι. Θυμάμαι όμως ότι όταν πουλήθηκε ο ΠΑΠ σχολιάστηκε αυτό. Δηλαδή μια κερδοφόρος επιχείρηση σε σχέση με το τι έφερνε στο ελληνικό δημόσιο, με το πόσα χρήματα έφερνε στο ελληνικό δημόσιο κάθε χρόνο σε σχέση με το τι αντίτιμο πουλήθηκε, είχε θεωρηθεί σκανδαλώδης και εκ μέρους μας. Όσον αφορά τώρα για τη δίωξη και τα λοιπά, πραγματικά δεν ξέρω τις λεπτομέρειες παρακάτω. Γκαλονάκη από Πρακτορία Ειδήσεων Ινών. Θέλω να ξαναπάω στο αγροτικό με δύο ερωτήσεις. Η μία ερώτηση είναι ότι χτες από την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών μας κατηγγείλαν ότι δεν τους δεχτήκατε παρόλο που υπήρχε το πρωτόκολλο. Επίσης ότι δεν δεχτήκατε το Πανελλήνιο Συντονιστικό Όργανο των 68 μπλόκων και φύγανε, γι' αυτό λέει, μας είπαν ότι φύγανε. Και το τρίτο είναι ότι οι αγρότες θα κατέβουν στην Αθήνα, όχι είπανε πλέον με 10 τρακτέρ ή με 20, αλλά πολλά παραπάνω. Στην περίπτωση αυτή, πώς θα λειτουργήσετε? Αν συμβεί αυτό, θα το δούμε. Δεν μπορώ να σας απαντήσω γιατί μπορεί να γίνει, μπορεί να μην γίνει. Θα δούμε. Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση έχει αποδείξει τη στάση με την οποία στέκεται απέναντι στους αγρότες που κινητοποιούνται όλο αυτό το διάστημα. Και βεβαίως δεν υπάρχουν μέθοδοι καταστολής. Και βεβαίως αναγνωρίζουμε το δημοκρατικό δικαίωμα του καθένα να διαμαρτύρεται για αυτά τα οποία του συμβαίνουν δικαίως ή αδίκως. Διαμαρτύρεται δεν έχει καμία σημασία του πώς το κρίνει η κυβέρνηση. Έχουμε αποδείξει τη στάση μας. Όσον αφορά τώρα τις εκπροσωπήσεις, κοιτάξτε, στα αιτήματα που έφτασαν είτε στο Μέγαρο Μαξίμου είτε στον Υπουργό,
ανταποκριθήκαμε. Ζητήσαμε από τους ίδιους να επιλέξουν τους εκπροσώπους τους. Είχαν έρθει λίστες με τους ανθρώπους που θα έμπαιναν μέσα και στη συνέχεια όμως διαφώνησαν και οι ίδιοι εμφάνισαν κάποιο πρόβλημα αντιπροσώπευσης και γι' αυτό δεν μπορούσαμε να το διαχειριστούμε εμείς αυτό. Και επίσης, όσον αφορά για το άλλο ερώτημα, είχαν κληθεί σε συνομιλίες εκπρόσωποι των μπλόκων και του κινήματος των αγροτών. Δεν είχαν κληθεί σε συζήτηση θεσμικοί φορείς. Επομένως, έπρεπε να γίνει ένας διαχωρισμός εκεί. Μια συζήτηση θεσμική είναι ένα άλλο ζήτημα. Και μία ακόμη μετά. Παντελάκης από την ΕΡΤ. Το μπλόκο από την Νίκαια λέει ότι περιμένει ακόμα απάντηση από την πλευρά της κυβέρνησης εάν υπάρχει πιθανότητα μιας συνάντησης. Το μπλόκο της Νίκαιας δεν έχει στείλει αίτημα, πρώτον. Δεύτερον, μάθαμε από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας ότι έχει μια αντίστοιχη διάθεση και νομίζω ότι απάντησα προχθές, ακριβώς επειδή το είδαμε αυτό, ότι επειδή αυτό ζητήθηκε προχθές, χθες ήταν η επίσημη συνάντηση. Τους είπαμε ότι οποιοδήποτε εκπρόσωπο στείλουν στη χθεσινή συνάντηση, βεβαίως είναι ευπρόσδεκτος. Μόνο που ούτε αίτημα ήρθε, ούτε εκπρόσωπος. Εσείς, να τελειώσουμε. Στεφανόπουλος από τον Greek American News Agency και από τα επίκαιρα. Κάνατε μία επισήμανση στο εισαγωγικό σας και θέλω να μείνω σε αυτήν. Σας ρώτησαν οι συνάδελφοι, δεν νομίζω όμως ότι καλυφθήκαμε, ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη για την αντιμετώπιση κάθε έκτακτης περίπτωσης. Αυτό το είπατε γιατί σας ανησυχεί η ένταση των προσφυγικών ροών και το αυξητικό κύμα που παρακολουθούμε ή η κυβέρνηση και οι υπηρεσίες της έχει και κάποια άλλη εικόνα, πληροφόρηση που την έκανε να έρθει σήμερα να πει κάτι τέτοιο. Δεν σας έχουμε συνηθίσει. Το κλίμα είναι δηλαδή αυτό το οποίο ξέρετε και αποτυπώνετε κι εσείς από τις ερωτήσεις σας. Ναι. Ότι πραγματικά υπάρχει ένας περιορισμός των ροών. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μείνουν στη χώρα μας περισσότεροι πρόσφυγες από ό,τι πιστεύαμε το προηγούμενο διάστημα. Επομένως, είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε κάνει ένα σχέδιο διαχείρισης μεγαλύτερων αριθμών προσφύγων από αυτό το οποίο αναμέναμε μέχρι πρότινος. Εννοούσατε δηλαδή επομένως αυτό, για να το κάνω πιο σαφές, δεν βλέπετε κάτι άλλο, ξέρω εγώ, μια προβοκάτσια της Τουρκίας? Μπαίνω σε τέτοια θέματα. Ξέρω ότι εκκρεμούν αποφάσεις, ξέρω αυτό το είπα ότι εκκρεμεί το επιχειρησιακό σχέδιο. Είμαστε σε μια ισορροπία η οποία είναι λίγο ασταθής όσον αφορά αυτό. Και μένουμε εκεί. Ωστόσο, εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι και νομίζω ότι και τα αρμόδια υπουργεία θα ανακοινώσουν ποιο ακριβώς θα είναι το σχέδιο όταν χρειαστεί και όταν. Ωστόσο, η κυβέρνηση οφείλει να είναι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο που πιθανόν και να μην συμβεί, αλλά παρόλα αυτά, εάν συμβεί, οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.